Σε όλο τον κόσμο είναι πολύ, πολύ σπάνιο, πολύ κατ' εξαίρεση να χάσουν παιδί με κορονοϊό. Βέβαια, πάντα κάτι μπορεί να συμβεί, κάτι πάντα μπορεί να γίνει και είμαστε έτοιμοι για αυτό το ενδεχόμενο. Ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και παρότι το τελευταίο διάστημα ακούμε όλο και πιο συχνά για κρούσματα του ιού σε παιδιά, τα ποσοστά εξακολουθούν να είναι χαμηλά. Τα παιδιά νοσούν λιγότερο σε αριθμούς. Και όχι μόνο σε εμάς, και σε άλλες χώρες. Το ξέρω αυτό από άλλες χώρες που έχουν περάσει μεγάλες πανδημίες, ότι τα παιδιά νοσούν πολύ λιγότερο. Η αναλογία στον πληθυσμό των ασθενών παιδιών είναι πολύ μικρή. Ακόμα πιο χαμηλά είναι τα ποσοστά θνησιμότητας, με την Ελλάδα να θρηνεί το χαμό 2 παιδιών από κορονοϊό από την αρχή της πανδημίας. Πάλι όμως η αντιστοιχία των, σε όλο τον κόσμο, μιλάμε τώρα για μεγάλες χώρες με πολύ πληθυσμό, είναι στους 1.000 νεκρούς είναι ένα παιδί. Δηλαδή στην Ελλάδα θα περιμέναμε 6 παιδιά. Είναι πάρα πολύ λίγα. Ευτυχώς. Τα συμπτώματα που παρουσιάζουν τα παιδιά είναι σχεδόν ίδια με εκείνα μιας απλής γρίπης. Δεν αλλάζει κάτι. Μπορεί να ακούσετε διάφορα για παραπάνω διάρρειες, για νοσμίες. Δεν ισχύει τίποτα. Μια ίωση όπως όλες οι άλλες ιώσεις, λίγο πολύ. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς από την κλινική εικόνα του παιδιού να βάλει διάγνωση ότι έχει κορονοϊό. Τώρα, στα πολλά παιδιά αυτό θα περάσει πάρα πολύ εύκολα στο σπίτι. Κατά προτίμηση, τα παιδιά μένουν σπίτι. Στο σπίτι έχουν τα παιδιά και στην Κρήτη. Δεν χρειάζονται καν να πάρουν φάρμακα, να πάνε στο νοσοκομείο. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι δυσκολότερες περιπτώσεις που δημιουργούν επιπλοκές. Μετά από μέρες νόσησης, όταν δηλαδή περάσουν αρκετές μέρες, κάτι να επιπλακεί και να κάνουν σοβαρές εκδηλώσεις. Στην περίπτωση αυτή που όμως ξαναλέουν το σπάνιο του σπάνιου, χρειάζεται πια νοσοκομείο και χρειάζεται μια καλή θεραπεία μετά. Και αυτό είμαστε έτοιμοι εμείς. Ο ιός ή στα παιδιά περισσότερο κάνει μια αγκίτιδα, αλλά ξαναλέω, μην τρομάζουμε, είναι το σπάνιο του σπάνιου. Το κάνει όμως. Κάνει μια αγκίδα, προσβάλλει τα μικρά αγγεία σε όλο τον οργανισμό και στο μυοκάρδιο. Στο σπάνιο του σπάνιου. Αυτό λοιπόν, αν δεν το προλάβουμε, το παιδί θα νοσήσει σοβαρά και από την καρδιά του. Το προλαβαίνουμε όμως. Έχουν καλά φάρμακα, έχουν καλά πρωτόκολλα, αλλά χρειάζεται καλό μεγάλο νοσοκομείο. Μια τέτοια δύσκολη περίπτωση έφτασε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με τους γιατρούς να την αντιμετωπίζουν άμεσα και τον ήπιο να είναι πια στο σπίτι του και να αναρρώνει καλά. Ήταν μικρό παιδί, μας το διακόμισαν από άλλο μέρος της Κρήτης, μιλάμε παραπάνω στοιχεία. Τύπο το παιδί μας το έστειλαν πολύ γρήγορα, ομολογουμένως κάνανε καλή δουλειά συνάδελφοι και εμείς κάναμε καλή δουλειά. Το παιδί είναι μια χαρά και είναι σπίτι.